Λοιπόν, πάω στον κύριο Κώστα Πικραμένο. Πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα από την Κύπρο που είναι σήμερα θα έχουμε το σχόλιο του για το τι ο ίδιος λαμβάνει ως πληροφόρηση για τα γεγονότα στο Καζάν της Τουρκίας, της Άγκυρας. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα. Μασαλία είμαι, σε κυπριακό κανάλι μίλησα. Α, μάλιστα. Μασαλία. Το λέω αυτό. Κατηγορήσουν για παραπληροφόρηση. Λοιπόν, για έλατε. Λοιπόν, να μην πούμε τα δεδομένα, τα είπατε πριν από λίγο εσείς τι έχει συμβεί από τα μέσα ανοιχτά μέχρι τώρα σε Συρία και Ιράκ. Δύο είναι τα σενάρια. Τα άτομα που βλέπουμε όλοι από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης είναι μέλη ακροαριστερής οργάνωσης τρομοκρατικής. Αυτό που μάλλον προκύπτει ότι πρόκειται από το λεγόμενο MLKP, δηλαδή το Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα, πρόκειται για μια μικρή παραφιάδα ενός δικτύου, το οποίο ναι μεν είναι αλληλέγγυο στο ΠΚΚ, αλλά δεν ελέγχεται από την ιεραρχία του ΠΚΚ, είτε στο Βόρειο Ιράκ, είτε στη Συρία. Είναι η χρήσιμη λύθη όπως έγραψα εγώ, διότι το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν το ίδιο έργο. Τα σενάρια λοιπόν είναι δύο. Ή πρόκειται για μια και καλυμμένη επιχείρηση της Μοσάντ προκειμένου να στείλει μήνυμα στον Ερντογάν, τελείωνε με τη φιλοξενία στελεχών της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη, πλέον είμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής και στείλε μας πίσω τον Χαλέντ Μεσάλ, νούμερο 2 της Χαμάς, ο οποίος εικάζεται ότι δεν βρίσκεται πλέον στο Κατάρ, αλλά βρίσκεται στην Τουρκία. Ο ίδιος είχε νιώσει την ανάσα της Μοσάντ, αν θυμούνται οι παλιοί, το 97 στο Αμάν της Ιορδανίας. Με αντίδοτο σώθηκε γιατί τον είχαν δηλητηριάσει πίσω από το αυτή. Και το άλλο το σενάριο είναι να πρόκειται για μια καθαρή προβοκάτσια αλλά Τούρκα βλέπε μιτ, προκειμένου να δρομολογηθεί η τέταρτη ή η πέμπτη εισβολή του τουρκικού στρατού και να κλείσουν οι τρεις θύλακες που υπάρχουν από το 2017 στα πλαίσια του εθνικού όρκου. Μάλιστα. Τόσο απλά. Τώρα, αυτό που λένε ότι επειδή πέθανε ο Γκιουλέν εχθές, έπρεπε να στείλουμε μήνυμα ότι ο Γκιουλέν πέθανε, αλλά εμείς συνεχίζουμε την αντιπολίτευση από το εξωτερικό, αναφέρομαι στην γκιουλενική αντιπολίτευση, δεν έχουν ούτε τα μέσα τα επιχειρησιακά, πόσο μάλλον να βάλουν τη CIA να μιλήσει στους Κούρδους, να μιλήσουν στους Μαρξιστές και οι άλλοι να πάνε να χτυπήσουν. Στόχος δεν ήταν να χτυπηθεί η παραγωγική δομή της Τουρκίας. Αν θες να το κάνεις αυτό, κάνεις μαζικές κυβερνοεπιθέσεις. Ο Φεντερίκο Καράσκο θα σας τα εξηγούσε. Ο στόχος είναι επικοινωνιακά αυτό να καταγραφεί. Δεν χτυπήσανε ούτε αστυνομικά τμήματα, ούτε στρατοχωροφυλακή. Ο στόχος ήταν ότι προσέξτε από εδώ και πέρα, αν εσείς θεωρείτε διαμάντι της τουρκικής οικονομίας, τη βιομηχανική σας παραγωγή, εμείς είμαστε σε θέση και τα παιδάκια να στείλουμε με το Καλάσνικοφ, αλλά από εκεί και πέρα να σας κλείσουμε και το ρεύμα με κυβερνοεπιθέσεις. Δεν μου λέτε, γι' αυτό εκτός... βλέπω περισσότερο Mossad inside, όπως μάλιστα λένε. Να ρωτήσω, τα άλλα δύο σενάρια τα αποκλείεται. Κανένα δεν αποκλείεται, αλλά δεν τα συζητάτε. Σενάρια. Θα σας πω. Να είναι το ίδιο το βαθύ κράτος της Τουρκίας για να ανακόψει την όποια συζήτηση του πολιτικού σκηνικού. Και όταν μάλιστα ο ακραίος συνεργάτης του Ερντογάν είπε να βγάλουμε έξω τον Οτσαλάν. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που ακούστηκε. Καζάν η BRICS, Καζάν στην Άγκυρα, πάρε ένα μήνυμα Ερντογάν να έχεις. Μισό λεπτό. Δεν είναι Καζάν η περιοχή. Η περιοχή λέγεται Καχραμάν Καζάν. Μάλιστα. Λοιπόν, το Καζάν όμως είναι το δεύτερο. Για να χρησιμοποιήσουν το δεύτερο συνθετικό. Αυτό καμία σχέση. Αυτό είναι έτσι για να κάνουμε χαβαλές στα κοινωνικά δίκτυα. Το άλλο. Τελευταίο. Αλλά μία πολύ καλή πληροφορία από Γαλλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, κύριε Σαχίνη, επέλεξε να βρίσκεται στο Καζάν δίπλα στον Πούτιν παρά δίπλα στον Μακρόν στο Παρίσι, που έχουμε σήμερα και τη σύσκεψη για τη βοήθεια του Λιβάνου. Αυτό λέει πολλά για το πού πάει ο άνεμος. Το άλλο σενάριο, το βαθύ κράτος να ήθελε να στείλει μήνυμα στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, ξεχάστε οποιαδήποτε σκέψη συνεννόησης με το κουρδικό στοιχείο. Συγγνώμη, ο Ερντογάν δεν είναι το βαθύ κράτος, υπάρχει και άλλο βαθύ κράτος. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Εσείς είναι, να μας πούνε κανένα όνομα να το μάθουμε κι εμείς. Εγώ ξέρω ότι ο Ερντογάν και ο Φιντάν είναι το βαθύ κράτος. Άρα λοιπόν, λέτε. Αν υπάρχει άλλο κράτος, θα τους είχαν ήδη ρίξει στα μπουντρούμια. Άρα λέτε, ή είναι μέσω πρόξη η Ισραηλινό χτύπημα, ναι, της Μοσάτ, ή εκεί η Τουρκία το χρησιμοποίησε για να κάνει τα χτυπήματα σε Συρία και Ιράκ. Ναι, όχι για να κάνει τα 32 και από αύριο να πάμε για δουλειά που λένε.
ουσιαστικά είναι το πρελούδιο να ξεκινήσει μια επιχείρηση να κλείσουν όλη η ζώνη της Βόρειας Συρίας πριν μας βρει ο χειμώνας και τα χιόνια και έχουμε άλλες καταστάσεις. Ο μήνας έχει 24, οπότε μάλλον αν δεν είναι προβοκάτσια δηλαδή για να πάμε σε μια τέτοια φάση, μυρίζει, βρωμάει Μοσάντι η υπόθεση. Μάλιστα. Κώστας Πικραμένος, καλημέρα στη Μασαλία. Καλημέρα. Να είστε καλά.